Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα η μέρα μας είναι η μέρα του μπέργκερ. Γιατί θα φτιάξουμε μπέργκερ με κοτόπουλο στην πιο healthy εκδοχή του. Θα σας δείξω μόλις σε 5 λεπτά ότι τα 4 υπέροχα μπέργκερ που θέλετε να ετοιμάσετε για εσάς και τους φίλους σας θα είναι έτοιμα ουσιαστικά με το τίποτα, με υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι. Τα μπέργκερ θα είναι πεντανόστιμα και πάρα πολύ ζουμερά. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Σας είπα σε 5 λεπτά θα είναι έτοιμα, οπότε σε 5 λεπτά πρέπει να τα ετοιμάσω. Γι' αυτό το λόγο τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Έχω 4 ψωμάκια για μπέργκερ εδώ πέρα και πρώτα θα ψήσω τα ψωμάκια μου και μετά θα ψήσω το κοτόπουλο. Οπότε ετοιμάζω πολύ γρήγορα, ανοίγω τα ψωμάκια, λίγο ελαιόλαδο, ίσα-ίσα. Και όση ώρα περιμένω να ζεσταθεί το τηγανάκι μου, πάμε να ετοιμάσουμε τα κοτόπουλα. Για τα κοτόπουλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Έχω 2 φιλέτα και συνήθως εκεί πέρα που την πατάμε στο κοτόπουλο είναι το ότι προσπαθούμε να ψήσουμε ολόκληρο το φιλέτο και τελικά το παραψήνουμε. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα σας δείξω τον πιο εύκολο τρόπο που μπορείτε να το κάνετε. Πάρτε ολόκληρο το κοτόπουλο και κόψτε ωραίες φετούλες, λεπτές. Κοιτάξτε, εδώ. Ουσιαστικά το κάνουμε ταγιάτα. Ταγιάτα ονομάζεται ο τρόπος κοπής. Άμα κόψουμε το κοτοπουλάκι έτσι ωραίο, λεπτές φετούλες. Σε 2 λεπτάκια μόλις το κοτόπουλο θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, κόβουμε το κοτοπουλάκι μας εδώ, λεπτές φετούλες. Και κοιτάξτε εδώ, να μετρήσω και εδώ πόσες θα κόψω. Το κόβουμε πλάγι για να είναι μεγαλύτερες οι φέτες. 12 φετούλες. Οπότε θέλουμε να κάνουμε 12 φέτες εδώ πέρα. Κοιτάξτε, καταπληκτικό. Τώρα, βγάζω τα γάντια και ήρθε η ώρα να αρωματίσουμε το κοτόπουλο. Πολύ εύκολα, λίγο ξύσμα από lime. Μπορείτε να βάλετε και ξύσμα από λεμόνι, αν δεν θέλετε να βάλετε lime. Απλά το λεμόνι είναι πιο ήπιο και πάει καταπληκτικά με το κοτόπουλο. Οπότε ρίχνουμε το lime εδώ. Και εφόσον είναι ζουμερά τα lime, θέλω χυμό από ένα lime. Εφόσον δεν είναι ζουμερά, θα βάλετε 2. Αυτό είναι ζουμερό. Είναι πάρα πολύ ζουμερό. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Λοιπόν, άρα θα βάλουμε χυμό από ένα lime. Έχω λίγο ginger εδώ. Θα προσθέσω και λίγο ginger. Σε περίπτωση που δεν έχετε ginger ή δεν θέλετε να βάλετε ginger, βάλετε κάτι καυτερό. Λίγο μπούκοβο ή αρκετό πιπέρι στη συνταγή σας. Και θα τρίψω λίγο ginger. Τρίψτε λίγο ginger. Ακούστε με, ginger και lime στο κοτόπουλο. Θα κάνει το πιο γευστικό κοτόπουλο που έχετε δοκιμάσει. Βάλαμε και το ginger πάνω. Θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο. Αλατάκι. Πιπέρι δεν θα βάλω γιατί έβαλα το ginger. Και έχει έτσι καυτερή γεύση από το ginger. Και τώρα, γιατί δεν θέλω να ξαναπιάσω το ομό κοτόπουλο, θα ανακατέψω εδώ με τη μαρινάδα το κοτόπουλο και όση ώρα πάρουν να γίνουν τα ψωμάκια, ουσιαστικά θα μαρινάρετε το κοτόπουλο. Ίσα-ίσα που θα προλάβει να αλλάξει λίγο χρώμα, γιατί το lime αρχίζει να δουλεύει πάνω στο κοτόπουλο. Και να σου πω ότι σε αυτό το σημείο, άμα αφήσετε στο ψυγείο και 3-4 ωρίτσες, πάλι καλό θα το κάνετε γιατί θα γίνει πολύ πιο γευστικό. Τώρα, το τηγανάκι μου καίει. Βάζω τα ψωμάκια μου εδώ να του δώσω ωραίο χρώμα. Δεν θα μπορέσουν να πάνε όλα με τη μία. Τέλειο. Άμα τα ψωμιά είναι καλά. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα παίρνουν χρώμα. Βουαλά! Το βλέπετε. Τα ψωμάκια είναι homemade. Σπιτικά. Τώρα, πάω εδώ, παίρνω το κοτόπουλο και το ρίχνω στο καυτό τηγάνι σαν τα γιάτα, όπως είναι ανοιχτά. Δεν κάνω overload το τηγάνι σε περίπτωση που δεν χωράει όλο το κοτόπουλο, δεν το βάζω όλο. Θέλω όλο το κοτόπουλο να ακουμπάει πάνω στο τηγάνι. Σε περίπτωση που δεν ακουμπάει, το βάζω σε 2 δόσεις. Ginger, lime, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Ο καλύτερος συνδυασμός για να κάνει το πιο γευστικό μπέργκερ ever. Τέλεια. Και ό,τι ζουμάκι έχει μείνει, το ρίχνω μέσα. Και ως τώρα, δεν μπορείτε να πείτε, έχουμε κάνει την πιο healthy εκδοχή που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο γρήγορα παίρνει χρώμα το κοτόπουλο, το βλέπετε. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτό το σημείο είναι να κουνάμε όλη την ώρα το τηγάνι γιατί πέφτει η θερμοκρασία. Δεν θέλουμε να πέσει η θερμοκρασία. Θέλουμε να είναι καυτό το τηγάνι, να ρίξουμε το κοτόπουλο και ουσιαστικά να ψηθεί σε 0 χρόνο πάνω στο τηγάνι. Κοιτάξτε εδώ. Και ουσιαστικά θα περιμένω άλλο ένα λεπτάκι για να γίνει το κοτόπουλό μου. Όση ώρα γίνεται το κοτόπουλο, πάμε να ετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε μπέργκερ. Κάτω βάση, κάτω βάση, κάτω βάση. Κάτω βάση. Από εδώ έχουμε το πάνω μέρος από το μπέργκερ. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ετοιμάσουμε μια healthy σάλτσα για να σερβίρουμε με τα μπέργκερ μας. Σίγουρα μπορούμε να πάμε σε μαγιονέζα, σίγουρα μπορούμε να πάμε σε barbecue, σίγουρα μπορούμε να πάμε στις κλασικές σάλτσες που έχουμε συνηθίσει. Αλλά σήμερα σας έχω μια εναλλακτική. Μια σάλτσα που δεν θα πιστεύετε πόσο νόστιμη είναι και μπορείτε να την κάνετε όλοι στο σπίτι σας. Θέλουμε στραγγιστό γιαουρτάκι, ταχίνι, μέλι. Λίγο μέλι, δεν χρειάζεται πολύ. Και το κύμινο. Μόλις 4 υλικά έχουμε την πιο νόστιμη σάλτσα ever.
ανακατέψτε. Θυμίζει πάρα πολύ η υφή της μαγιονέζα, αλλά έχει γιαούρτι με 2% λιπαρά, μελάκι και ταχίνι. Οπότε είναι η απόλυτη σάλτσα για να σερβίρουμε τα μπέργκερ μας. Βάλτε από μία κουταλιά στη βάση, εδώ. Είναι ό,τι πιο γευστικό έχετε φάει ποτέ στη σάλτσα, σας το υπόσχομαι. Λοιπόν, και το κοτοπουλάκι μας εδώ είναι έτοιμο, κοιτάξτε εδώ. Όπως υποσχέθηκα, δεν θέλει παραπάνω από 2 λεπτάκια. Πάρτε, αφήστε πάνω από τη σάλτσα σας, εδώ. Και μην το λυπηθείτε. Κάνουμε μία healthy εκδοχή, που σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε τουλάχιστον 100 γραμμάρια, 150 κοτόπουλο σε ένα μπέργκερ για να νιώσουμε ότι τρώμε αληθινό μπέργκερ, όχι ότι τρώμε κάτι light. Θέλουμε να έχει την πραγματική γεύση με λιγότερες θερμίδες. Βάζουμε πάνω, εδώ. Τώρα, έχω εδώ πέρα αβοκάντο, ντοματούλα και μαρούλι. Μπορείτε να βάλετε αβοκάντο, μερικοί μου θα το θεωρήσουν υπερβολή, οπότε το αφήνω πάνω σε εσάς, αλλά σίγουρα πρέπει να βάλουμε κάποια λαχανικά. Θα κόψω 4 φέτες ντομάτα. Θα βάλω από πάνω, 1, 2, 3, 4, λίγο μαρούλι. Και θέλετε να βάλω αβοκάντο ή όχι? Ωραία, θα βάλουμε και λίγο αβοκάντο. Πάρτε ένα κουτάλι και βγάλετε το μισό. Βάλτε ακριβώς από πάνω. Το αβοκάντο έχει την ιδιότητα σαν βούτυρο να κάθεται πάνω σε οτιδήποτε το βάζουμε, αλλά είναι ένα healthy βούτυρο, γιατί τα λιπαρά που έχει είναι τα λιπαρά ακριβώς που χρειαζόμαστε. Κόψτε ένα κομμάτι, μην το λυπηθείτε. Δεν χρειάζεται να το κόψετε φετούλες, γιατί αν το κόψουμε φετούλες όταν τρώμε το μπέργκερ, αυτό θα βγαίνει έξω και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Και ήρθε η ώρα επιτέλους να κλείσουμε αυτά τα υπέροχα μπέργκερ. Καπακώστε. Καπακώστε και κλείστε. Και είμαι σίγουρος πως μετά από αυτά τα μπέργκερ, όλοι οι healthy freak θα με λατρέψουνε. Θα τη σερβίρω όπως σου αξίζει. Κοιτάξτε εδώ. Όλα τα ζουμιά από το κοτόπουλο πέφτουν πάνω στο ψωμάκι και το κοτόπουλο κάνει τη δουλειά του και η σάλτσα κάνει και αυτή τη δουλειά της. Μόλις σε 5 λεπτά σας έδειξα ότι μπορείτε να έχετε τα πιο healthy, νόστιμα, ζουμερά μπέργκερ με κοτόπουλο μπροστά σας. Και κάπως έτσι θέλω να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά που με παρακολουθήσετε. Σε 5 λεπτά αποδείξαμε πως μπορούμε να φτιάξουμε τα πιο νόστιμα burger ever. Μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε αυτά τα healthy burger με μια παγωμένη Coca-Cola Zero. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, comments κάτω από το βίντεο και βεβαίως να βγάλετε φωτογραφίες, να μας στείλετε, να χαρούμε, να τις κάνουμε και εμείς repost, retweet και όλα τα υπόλοιπα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!